Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Μόνο στην κορυφή της Super League βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 4-1 στον τερμπι της 10ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΑΕΚ. Η Ερυθρόλευκη ήταν καταιγιστική και με τον Ελκαμπή να πετυχαίνει 3 τέρματα, ανέβηκαν για πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην πρώτη θέση. Κατώτερη των περιστάσεων, η Ένωση γνώρισε δίκαια την ΙΤΑ, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ με τον Ματίς Αλμέιδα στον πάγκο της. Ο προπονητής των Κιτρίνων δεν είχε δεχθεί ποτέ 4 γκολ στην καριέρα του με την ΑΕΚ, με την προηγούμενη μεγαλύτερη ήττα του να είναι και πάλι από τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με 3-1. Στο κυνήγι του πρωτοπόρου πλέον Ολυμπιακού παραμένουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που πέτυχαν δύσκολες εκτός έδρας νίκες με τους Αστέρα Τρίπολης και Πανετολικό αντίστοιχα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής είναι Πανετολικός Παναθηναϊκός 1-2, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-2 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1. Από χθες, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-2, Λαμία Όφη 1-1 και Άρης Βόλος 0-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο το πρωί δική μας ώρα με την αναμέτρηση του Ατρομήτου με το Λεβαδιακό. Στον πίνακα Ολυμπιακός είναι πρώτος με 24 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 23, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 22, τέταρτη ΑΕΚ με 21 όσους έχει και ο Άρης, έκτος ο Πανετολικός με 18, έβδομος ο Αστέρας Τρίπολης με 16, 8ος Όφη με 16, 9ος Ατρόμητος Αθηνών με 14 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο, 10ος Πανσεραϊκός με 13 όσους έχει και ο Βόλος, 12ος Λεβαδιακός με 9 και παιχνίδι λιγότερο επίσης, 13η Λαμία με 8 και ουραγός η Άθενς Καλυθέα με 7 βαθμούς. Να κάνουμε όμως την καθιερωμένη μας βόλτα στα γήπεδα ξεκινώντας από το Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η περιγραφή του καναλιού Κοσμοτέ TV. Κοστούλας τώρα, πάσα για τον Γκαρθία που αφήνει στον Μουζακίτη. Αυτός θα περάσει προς τον Ελκαμπή. Κερδίζει ο Κοστούλας, ελέγχει και έχουμε πέναλτι. Όσμερς έδειξε άμεσα την λευκή βούλα και έτοιμος ο Αγιούμπ Ελκαμπή, ποιος έχει 11 γκολ σε 16 συμμετοχές φέτος. Εκτελεί ο Μαροκινός, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 Ολυμπιακός, έπεσε στην αριστερή γωνία ο Στρακώστα, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, στο 7ο λεπτό Ολυμπιακός προηγείται, τώρα ο Φερνάντες με την μπάλα στα πόδια, η πάσα για τον Μάνταλο που γυρίζει σε ένα χώρο που εκεί ο Περέιρα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα, σουτάρει ο Χατζησαφή, κόντρα, 1-1 από τον Μαρσιάλ, Μαρσιάλ ισοφαρίζει για την ΑΕΚ στο 43, εκμεταλλευόμενος αυτήν την αδυναμία της άμυνας του Ολυμπιακού να απομακρύνει την μπάλα. Κάθεται για τον Κωστίνια, περνάει μπάλα για τον Μουζακίτη. Παίρνει και πάλι ο Πορτογάλος που γυρίζει για τον Ελκαμπή. 2-1 Ολυμπιακός στο 49. Αγιούμπ Ελκαμπή πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ. Ο μόνιμος σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Ο Ματίας Αλμέιδα μελετάει πλέον τα πλάνα για την συνέχεια του παιχνιδιού μετά από το δεύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Για να δούμε, Ελκαμπή 3-1 από το λάθος της άμυνας της ΑΕΚ. Μέσα σε 1,5 λεπτό ο Ολυμπιακός ανεβάζει και πάλι την διαφορά. Θα ρωτήσετε ποιος σκόραρε, μα ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Από το λάθος της άμυνας της ΑΕΚ, κεφαλιά του Γκαρθία, ρότα, δεν μπορεί ο Γιόνσον, ευκαιρία που δεν χάνει ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Το εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος. Ρότα κατεβάζει υπό την πίεση του Ροντινέη, ο οποίος θα κερδίσει η πάσα καινή εστία. 4-1 Ζέλσο Μάρτινς. Από ένα ακόμη λάθος της άμυνας ΣΑΕΚ, ο Ζέλσο Μάρτινς παίρνει ίσως αυτό που του άξιζε σε αυτό το παιχνίδι. Ένα γκολ. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οι αλλαγές του Ρασβάν Λουτσέσκου αποδείχθηκαν χρυσάφι με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τελικά στην νίκη κοντά στον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης. Η περιγραφή του καναλιού Nova Sports. Ο Αστέρας ποντάρει στην κόντρα στην ταχύτητα του Μπαρτόλο. Τώρα επίσης του Καλτσά. Στο Μιχαηλίδη που κάνει λάθος. Ο Γιαμπλόνσκι γυρίζει 1-0 ο Μακέτα. Προηγείται ο Αστέρας στο 50. Πρώτη τελική στην εστία και γκολ για τον Ιταλό. Τρίτο στη σεζόν και πέμπτο απέναντι στον ΠΑΟΚ στη θητεία του στη Super League. Ζιβκοβιτς. Την Ελένη Αντωνίου. Ο Ότο γυρίζει, η ευκαιρία για το 1-1, Ντεσπότο, φοπάω και σοφαρίζει η αλλαγή του Λουτσέσκου στο 68-1-1. Ο Τσάλοφ έβαλε τον Μπάμπα στην περιοχή, αμέσως το σου 2-1, Ράχμαν Μπάμπα γύρισε το μάτσο πάω στο 95. Οι αλλαγές του Λουτσέσκου έρχονται από τον πάγκο
Ντεσπότοφ, Μπάμπα και γυρίζουν το μάτς. Στο Αγρίνιο, ο Παναθηναϊκός, σαν και δέχθηκε την ισοφάριση κόντρα στη ροή του αγώνα, κατάφερε να αντιδράσει στον γκολ του Μπουζούκη και με τον Αράο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασε στη νίκη επί του Πανετολικού. Η περιγραφή εδρών του καναλιού Κοσμοτέ TV. Ο Βαγιανίδης κάνει την σέντρα, πάρα πολύ καλή είναι η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γερεμέ και φέρχεται και εκτελεί, ξανά σκοράρει ο Φίλιπ Τζούριτζιτς. Ο άνθρωπος που δίνει τις λύσεις για τον Παναθηναϊκό στην φετινή σεζόν είναι αυτός που τη δίνει και στο Αγρίνιο. Στην παλιά δεν είναι για τον Ρωμόν αποκαλεί, έδιωξε ο Ίγκασον, ο Γκέτβαϊ, ο Ναΐ, διεκδικεί ο Λουίς Μιγγέλ, παίρνει ο Ρώα, κατεβάζει για τον Πέρες, ζητάει ο Τορεφόν την μπάλα και την παίρνει. Τορεφόν με λίγο χώρο, ετοιμάζει μια σέντρα, την κάνει, με στόχο τον Μόνακο, η μπάλα φτάνει στο Μπουζούκι, ο οποίος κάνει το πλασέ και ισοφαρίζει σε 1-1. Στο 52, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Μπουζούκης, έχει αγωνιστεί αρκετές φορές κόντρα στους πράσινους, δεν έχει σκοράρει ποτέ εναντίον τους, το κάνει απόψε και στο 52ο λεπτό ο Πανετολικός ισοφαρίζει σε 1-1. Ίγκασον, Λαντένοβιτς, προσποίηση, παίρνει την μπάλα ο Πελίστρη, μέσα στην περιοχή πάνε να κάνει τρίπλες, Μπακασέτας γυρίζει, 1-2. Ο Αράο είναι ο χρυσός σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Δημιουργός ο Τάσος Μπακασέτας με μια καταπληκτική συρτή μεταβίβαση για να κόψει την άμυνα του Πανετολικού που δεν μπόρεσε να βρει αντίδραση. Έρχεται με δύναμη, με φόρα ο Αράο, βρίσκει την μπάλα και τα υπόλοιπα είναι απλή ιστορία. 1-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Κύπρο, εντυπωσιακός Άρης Λεμεσού διέλυσε με τριάρα την ΑΕΛ Λεμεσού στο ντέρμπι της πόλης, με την ομάδα του Σπιλεύσκη να μειώνει τη διαφορά της από την κορυφή στους 5 βαθμούς. Στο άλλο μάτς της ημέρας, η Ανόρθωση βρήκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις και ανέτρεψε την εισβάρος της κατάσταση απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Με την νίκη αυτή, η Ανόρθωση πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα, πλησιάζοντας την Εξάδα και τον Απόλλωνα Λεμεσού στους 3 πόντους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής είναι: Εθνικός Άχνας Ομόνια Ραδίπου 0-0, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 3-2 και ΑΕΛ Λεμεσού Άρης Λεμεσού 0-3. Στα παιχνίδια που προηγήθηκαν, Πάφος ΑΠΟΕΛ 2-1, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια 29 Μαΐου 0-1 και Ομόνια Λευκοσίας Απόλλων Λεμεσού 3-1. Στον πίνακα και στην πρώτη εξάδα, στην κορυφή είναι η Πάφος με 31, ακολουθεί ο Άρης Λεμεσού με 26, τρίτη Ομόνια Λευκοσίας με 22, τέταρτος ΑΠΟΕΛ με 20, πέμπτη ΑΕΚ Λάρνακας με 18 και εκτός Απόλλων Λεμεσού με 17 βαθμούς. Να ακούσουμε όμως ηχητικά στιγμιότυπα και από ένα παιχνίδι της Κύπρου και δεν είναι άλλο από τον νικηφόρο εκτός έδρας 3-0 του Άρη επί της ΑΕΛ Λεμεσού. Η περιγραφή είναι του καναλιού Cita Vision. Ο Εντραόκο κάνει λάθος και πάσα στο Μαγιαμπέλα, ευκαιρία για τον Άρη. Κοκόριν περιμένει και σκοράρει. Λέει ευχαριστώ στο δώρο της άμυνας της ΑΕΛ και μόλις το δεύτερο λεπτό ο Άρης παίρνει το προβάδισμα. Κοκόριν τα κουνάκι έξυπνα για τον Κομής, μεγάλη ευκαιρία και να τον γκολ για τον Άρη. Ό,τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο το κάνει και στο δεύτερο, να σκοράρει δηλαδή στα αρχικά στάδια. Για να δούμε, ο Άρης θα βγάλει μία ακόμη τελική προσπάθεια και ποια θα είναι η κατάληξη της φάσης με τον Μοτνόρ που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα φτάσει στο τρίτο γκολ. Καθαρά φεύγει ο Μοτνόρ, πλασάρει και νικάει τον Κυριάκου. Στην Αυστραλία και την A-League τώρα για την πέμπτη αγωνιστική, η πρωτοπόρος Auckland FC επικράτησε εκτός έδρας της MacArthur FC με 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Wellington Phoenix Melbourne Victory 1-0, Sydney FC Western Sydney Wanderers 4-2, Brisbane Roar Adelaide United 2-3, Newcastle Jets Central Coast Mariners 1-2 και Perth Glory Western United 1-3. Στη βαθμολογία στην πρώτη θέση είναι η Auckland FC με 12 βαθμούς, ακολουθούν Wellington Phoenix, Melbourne Victory και Adelaide United με 10, πέμπτη είναι η Melbourne City με 9 και έκτη Sydney FC επίσης με 9 βαθμούς. Ολοκληρώνουμε την αθλητική Δευτέρα με μπάσκετ, καθώς η Εθνική Ελλάδας έχοντας πλουραρισμό στην επίθεση και τον αρχηγό της Κώστα Παπα-Νικολάου σε τρομερή ημέρα, επικράτησε 77-67 της Μεγάλης Βρετανίας στο κατάμεστο παλατάκι για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων των προκριματικών για το Ευρωμπάσκετ του 2025. Με την νίκη της αυτή, η Γαλανόλευκη εγκάλιασε την πρόκληση στα τελικά της διοργάνωσης, βγάζοντας αντίδραση μόλις 3 ημέρες μετά την ήττα της στο Λονδίνο από την ίδια ομάδα.
Στη βαθμολογία Εθνική Ελλάδα είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς. Στην προσπάθεια των διεθνών του που έδωσαν το παρόν παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν με τις ομάδες τους, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης. Είχαμε μια βιασύνη σήμερα να τελειώσουμε τις φάσεις όταν ηρεμήσαμε και παίξαμε πιο μεγαλύτερη ομαδικότητα και περισσότερο υπομονή και ηρεμία. Πιστεύω βγάλαμε πολύ ωραίες φάσεις. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, αγκάσαμε την Αγγλία σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία δεν τα μετωσιώσαμε σε καλάθι. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δουλέψει στην προπόνηση που δεν έχουμε χρόνο. Τα παιδιά βέβαια έχουν πολύ υψηλό IQ και καταλαβαίνουν κατευθείαν μερικά πράγματα που τους λέμε. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν να αγωνιστούν, που είχαν αγώνες την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπως και όλα τα παιδιά που ήρθαν να αγωνιστούν, όπως και άλλα παιδιά που στα προηγούμενα παράθυρα έχουν θυσιαστεί και έχουν έρθει να αγωνιστούν. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.